Τι παίρνουμε από όλα αυτά τα πρότυπα των Αγίων, τι παίρνουμε. Παίρνουμε τη φιλοθεία, την αγάπη για τον Θεό, την αυταπάρνηση, τη θυσία. Το δώσιμο αυτό στον Θεό, χωρίς όρους, χωρίς να έχω κρατήματα δικά μου, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι ο σκοπός μου, αυτό έχω προορισμό, έχω στόχο, επίδειξη. Αφινόμαστε στον Θεό και λέμε, Θεέ μου, εσύ τι θέλεις να κάνω. Εγώ δεν ξέρω τι θέλει να κάνω. Τι θέλει να κάνω. Θέλει να γίνω έγκαμος. Θέλει να κάνω οικογένεια, παντρευτώ, να έχω γυναίκα, να έχω παιδιά. Θέλει να γίνω έγκαμος ιερέας. Θέλει να γίνω μοναχός σε ένα κοινόβιο. Θέλει να γίνω μοναχός σε μια κελί, σε μια σκήτη. Θέλει να γίνω ερημίτης. Θέλει να γίνω άρρωτος ασκητής, ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά χαρίσματα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γιατί είναι μυστήριο ο γάμος, γιατί λέγεται μυστήριο. Το μυστήριο είναι αυτό που δεν φαίνεται. Άρα λοιπόν, πίσω από το να βάλουμε έναν ηφικό και να βάλουμε και ώρα μια γραβάτα, έτσι, και να πάμε στην Εκκλησία και να μας ζουν και να τους ζούμε και να κάνουμε χειραψία και να ανταλλάξουμε, ξέρω εγώ, κάποια δώρα. Γιατί λέγεται μυστήριο, υπάρχει κάτι που δεν φαίνεται. Γι' αυτό λέγεται μυστήριο. Όλα αυτά φαίνονται. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Ποιο είναι αυτό που δεν φαίνεται. Για να αποκαλύψουμε, μιλούμε για μυστήριο, έτσι. Αν φαινόταν, δεν θα λέγαμε μιλούσαμε για μυστήριο. Το να κάνει κανείς παιδιά. Έτσι. Αυτά φαίνονται. Είναι πράγματα που είναι. Τα ορατά, βλέπουμε. Τα βλέπουμε. Ποιο είναι το κρυφό που δεν φαίνεται στο γράμμα. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος του λέει εκεί πέρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία του λέει. Πάρα πολύ ωραία του λέει, αλλά ξέρετε κανείς δεν του δίνει σημασία. Πολύ λίγοι νέοι που παντρεύονται ξέρουν γιατί παντρεύτηκα. Άμα ρωτήσω ανθρώπους σήμερα γιατί παντρεύτηκα, δεν ξέρουν πραγματικό λόγο που παντρεύτηκα. Ότι ο γάμος βασικά γίνεται για την ηθική τελείωση. Γιατί μέσα από το γάμο, τι μαθαίνει ο άνθρωπος. Μαθαίνει να κάνει παιδιά, μαθαίνει να κάνει έρωτα. Αυτά τα πράγματα τα κάνει. Εντάξει, είναι φυσικά, τα κάνουν όλοι. Τι μαθαίνει ο άνθρωπος μέσα από το γάμο, τι μαθαίνει. Τη συμβίωση. Μαθαίνει την ταπείνωση και την αγάπη. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση και αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει συμβίωση. Άρα λοιπόν, εκεί που υπάρχει ταπείνωση και αγάπη, υπάρχει ο Θεός. Έτσι δεν είναι. Ο Θεός είναι ταπείνωση και αγάπη. Λοιπόν, μέσα από την εκκοπή του ιδίου θελήματος, δηλαδή, που προϋποθέτει η συμβίωση, ο άνθρωπος ηθικός τελειούται. Ο μοναχισμός τι είναι. Όταν ήμουν δόκιμος εκεί στο... Με βρήκε ένας πνευματικός παλιός, ένα άρετος και μου λέει, τι είναι μοναχός. Τι είναι ο καλόγερος, μου είπε. Και εγώ του λέω καλός γέρος. Μου λέει ο μοναχός είναι κοπή του ιδίου θελήματος. Και εγώ σας λέω τώρα τι είναι ο γάμος. Κοπή του ιδίου θελήματος. Τι είναι το πράγμα είναι. Γι' αυτό ο γάμος ωφελεί τον άνθρωπο. Γιατί τον οδηγεί στην ηθική τελείωση μέσα από την πρακτική της ταπείνωσης και της αγάπης που ακριβώς αυτό είναι εμείς του Χριστού. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τονίζει ακόμα πιο αναλυτικά και λέει ότι το μυστήριο της Εκκλησίας και το μυστήριο του Χριστού. Ποιο είναι το μυστήριο του Χριστού? Ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία, εμείς είμαστε το σώμα της Εκκλησίας. Όπως ο σύνδεσμος της αγάπης μεταξύ των πιστών και του Χριστού είναι αυτό που χαρακτηρίζει το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό που χαρακτηρίζει την ολότητα αυτή που έχουμε σαν κεφαλή μας στο Χριστό. Λοιπόν,
Ο Χριστός είπε ότι βάζει τον άντρα κεφαλή της οικογένειας, όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, και βάζει την Εκκλησία με το σώμα του. Και λέει, όπως αγαπάς το σώμα σου, αγαπάς και τη γυναίκα σου. Γιατί τους κάνει ένα σώμα. Κεφαλή με σώμα. Και μάλιστα λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν θέλεις, λέει, η γυναίκα σου, ο άνερ, δηλαδή άντρας, σύζυγε, αν θέλει να σε, να σε υπακούει, όπως η Εκκλησία υπακούει στον Χριστό, εμείς οι πιστοί υπακούμε στον Χριστό. Πρέπει να κάνεις αυτό που κάνει ο Χριστός. Να πεθάνεις για την Εκκλησία. Να πεθάνεις για τη γυναίκα σου. Θυσία. Και όχι να πεθάνεις μια φορά, πήρες χώρα να πεθαίνεις. Κάθε μέρα να πεθαίνεις. Για τη γυναίκα σου. Και άμα το εφαρμόσεις αυτό, τότε αυτή, αισθανόμενη τη δική σου αγάπη, θα σου αφοσιωθεί και θα σε υπακούει. Γιατί θα ξέρει ότι δεν ζητάς κάτι δικό σου. Δεν ζητάς να τις επιβληθείς. Είτε με τη δύναμη, είτε με την, ακόμα και με την χρήση του όρου της εκκλησιαστικού, του ευαγγελικού, ότι είσαι κεφαλή. Πολλές φορές πάμε, εγώ είμαι κεφαλή και θα μου κάνεις υπακούει. Δεν γίνεται αυτό. Αν δεν πεθάνεις εσύ πρώτα, δείξου να αγαπάς, δεν σου αφοσιώνεται η γυναίκα και να σε υπακούσει. Γιατί σε θεωρεί πονηρό ότι θέλει να κάνει τα δικά σου, το θέλημά σου, το πείσμα σου, τα γούστα σου, τα καπρίτσια σου και εις βάρος της. Και αντιδράει. Ακριβώς το αντίθετο λέει ο Χριστός και ο Απόστολος Παύλος και ερμηνεύει το μυστήριο ακριβώς του γάμου, ότι είναι σχέση Χριστού Εκκλησίας, αλλά ο Ανήρ, όπως ο Χριστός, πεθαίνει πρώτα και μετά η γυναίκα, η Εκκλησία αφοσιώνεται. Και αυτό είναι το μυστήριο του γάμου. Ο άντρας παντρεύεται για να πεθάνει για τη γυναίκα του και η γυναίκα παντρεύεται αφού για αυτή την αγάπη του άντρα της να το αφοσιωθεί. Επιστρέψει στην αφοσίωση. Όπως το μυστήριο της Εκκλησίας, όπως ως Χριστός και η Εκκλησία. Ακριβώς το ίδιο μυστήριο είναι ο γάμος. Αυτό είναι το μυστήριο, αυτό που δεν φαίνεται. Αυτό που έκαμε στόχο ζωής. Γέγκαν. Αλλά φυσικά ο καθένας παντρεύεται και λέει: θα μου κάνεις αυτά που θέλω εγώ. Και άλλοι παντρεύονται: θα μου κάνεις αυτά που θέλω εγώ. Και έρχεται σύγκρουση. Γιατί ο Χριστός και λέει: όχι. Εσύ θα πεθάνεις για τη γυναίκα σου. Θα θυσιάσεις αυτό που σου αρέσει, που σου γουστάρει, που σε αναπαύει. Που... θα κάνεις αυτό που θέλει η γυναίκα σου. Θα αποδείξεις να αγαπάς. Και μετά αυτή τι θα σου επιστρέψει την αφοσίωση. Την αφοσίωση, δηλαδή. Πώς θα σου επιστρέψει την αφοσίωση. Όταν θα τη πει ένα όχι, ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνουμε. Ξέρω ότι το όχι δεν είναι γιατί να κάνεις κρυφά κάτι δικό σου. Χρησιμοποιώντας τον όρο ότι είσαι κεφαλή, αλλά πραγματικά δεν γίνεται. Και θα σου, και σου πει και σου κάνει υπακούει. Λοιπόν, αυτή είναι η σχέση, η αφίδρομη, η υγιή σχέση ενός ζευγαριού. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει αυτή η σχέση, τότε μιλάμε, αρχίζουν είναι αρρώσικα πλέον. Μπαίνει αρρώσικα στο γάμο. Όπως μπαίνει σε ένα σώμα, είναι αρρώσικα. Και το σώμα είναι άρρωστο. Η σχέση είναι άρρωστο, ο γάμος αυτός είναι άρρωστο. Νοσί, 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 μέχρι παραφάνει και να πεθάνει πριν της ώρας του. Και να έχουμε διαζύγια που έχουμε. Έτσι είναι.